ψήφισα με κριτήρια, όχι τόσο πολύ από τη δοκιμασία. Απλά, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι υστερείς λίγο στις δυνατότητες των παιδιών. Και μου γνώμη. Ναι, καλά, καλά. Μπλα, μπλα. Θα βγει ο Ηλίας. Αλλά αυτός έσκαψε το λάκκο του μόνος του. Η δεύτερος μου ψήφος θα πάει σε σένα. Ό,τι να είναι, ρε φίλε, ό,τι να είναι. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ποιο από τα υπόλοιπα παιδιά να ψηφίσω. Οπότε η δεύτερη μου ψήφος κάκια, την έκανα τελείως στην τύχη και οικώσα την πέρσι. Φιλίες, τα κολυτάρια. Ο Χατόπουλος έκανε ό,τι να είναι. Δεν καταλαβαίνω. Ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά, δεν μπορεί να πει στο κεφάλι του άλλου. Παίζονται διάφορα. Άλλοι είναι άλλοι μπροστά στην κάμερα, στο σπίτι είναι άλλοι. Εντάξει. Βαρετή. Βαρετή η ψηφοφορία. Βαρετή. Για μένα στην ομαδική ψηφοφορία παίζει ρόλο το τι έχει γίνει στην ομαδική, που για μένα θα έπρεπε να πάρει την ευθύνη πάνω του ένας αρχηγός, ο οποίος έχουν γίνει λάθη και έγιναν ουσιαστικά κάτω από την καθοδήγησή του. Πού είναι η φάση εδώ πέρα. Ο καθένας δίνει ψήφο όπως θέλει. Λία μου, έκανες ένα σχετικά βασικό λάθος στο πρώτο πιάτο της δοκιμασίας της ομαδικής. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι έκανες τέλεια δουλειά σαν αρχηγός της ομάδας. Μας συντόνισες, έβγαλες ένα εξαιρετικό μενού, το οποίο ήταν άρτια όλες οι Παρασκευές. Δεν θα μπορούσα να σε ψηφίσω για ένα τέτοιο λάθος. Μπράβο, φίλε. Ναι, άρτια λες, έχω άμες. Φωτεινούλα μου. Δυστυχώς, όπως είπα, θα ψηφίσω με βάση τη δοκιμασία της Ασυλίας. Πιστεύω ότι ήσουν να μπορούσε να κάνει καλύτερα. Χάσαμε μεγάλο προβάδισμα με τα κρεμμύδια. Οπότε θα αποφασίσω να ψηφίσω εσένα. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι να είναι για να ξέρεις, για να είναι η παρέα μαζί. Σαν τι να σου πει κανείς. Τα πήγες περίφημα, δεν μπορώ να σε φταίξω για κάτι. Συγχαρητήρια σου. Έτσι, γιατί σε χρειαζόμαστε ακόμα. Νομίζουν ότι μας περιπέζουν. Και Κωνσταντίνε, είμαστε φιλαράκια, σε αγαπάω, σε εκτιμώ. Εννοείται, γι' αυτό θα τον καρφώσεις. Αλλά όπως είπαμε και πριν, θα ψηφίσω με βάση τη δοκιμασία της Ασυλίας, που δεν τα πήγες και τόσο καλά. Οπότε θα αναγκαστώ να ψηφίσω εσένα. Σου ευχαριστώ. Με ενόχλησαν κάποιους ψήφους που πήρα, γιατί έκριναν στη δοκιμασία Ασυλίας και έκριναν ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω τι θα έκαναν αυτοί στη θέση μου αν είχαν το ατύχημα που είχα εγώ. Πάντως εγώ που ξέρω τον εαυτό μου, κάτι περισσότερο δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να κάνω. Θα αφήσω λίγο το χρόνο να κυλήσει για να καταλάβω και αν στις συμπεριφορές δεν είναι όσο καθαρές θέλουμε να δείχνουμε. Εντάξει, μπορεί να συμβεί σε όλους μας να κοπούμε, έχει συμβεί σε όλους μας να κοπούμε, αλλά δεν είναι δικαιολογία στο να μας κρατήσει τόσο πίσω. Τι να πω. Τα σκεφτήκανε πάρα πολύ καλά, αλλά εμείς το βλέπουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε χαζοί. Καλά, κάτσε να δούμε τώρα στη δοκιμασία τα φόρες. Γιατί γελάει καλύτερα, γελάει τα λεφτά, δεν λέμε. Για να δούμε πάλι. Ο Γιώργος είναι καλός. Είναι δύσκολο, ρε. Ο Γιώργος είναι καλός. Είναι λίγος είναι καλός, ναι. Για καλύτερη μάγειρα θα τον πηγαίνω εδώ πέρα. Αράξτε να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει. Ο αρχηγός δεν έφυγε ποτέ για τη σακούλα στις τέτοιο. Για αλυστερές. Ποτέ, ποτέ. Η σακούλα. Τι είναι, πλημέντου. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο έριξαν και κάψανε δύο ψήφους. Γιατί θα έβγαινε έξω και ο Χάρης και ο Ηλίας, εγώ ψήφι με τρεις ψήφους. Η πρώτη μου σκέψη, μόλις ακούω την ψηφοφορία την τελική, έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ότι δεν θα βγει η ψηφοφορία ο Ηλίας. Θεώρησα τελείως άδικο το ότι δεν μπήκε εκείνος κατευθείαν σαν προτινόμενος και έβαλε τον Γιώργο. Το έβγαλε από πάνω του, δεν ξέρω το λόγο. Για ποιο λόγο όμως δεν είπε στα παιδιά, αφού βγήκανε και χάσανε τη διαδικασία Ασυλίας, ψηφίστε μένα. Γιατί ήταν άδικο για το Γιώργο. Τι φοβάται ακριβώς.